Καθηγητά, καλή σας μέρα. Πατρών. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους σας. Καταρχάς, κύριε Γόγο, η πρόσκληση για την Πάτρα αφορά μόνο στον κύριο Οικονόμου? Σε όλους, αφορά όλους. Γιατί εκείνος λέει ότι αφορά μόνο τον ίδιο. Λόγω υγειονομικής κατάστασης θα υπάρχει κάποια σειρά στις αφήξεις. Και προφανώς. Αυτά τις λέω, δεν ακούω. Θα είναι ο κύριος Οικονόμου πρώτος. Αυτά δεν ακούει. Δεν ακούει. Τα λέω, κύριε καθηγητά, αλλά έχουμε ζήλια. Τι να κάνουμε. Όχι, όχι, εντάξει. Εμείς είμαστε δίπλα τώρα, είμαστε στο διακοφτό. Υπάρχει και εντοπιότητα. Υπάρχει εντοπιότητα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με τα υγειονομικά και θα επεκταθούμε και στα υπόλοιπα, θα δούμε και τα σχολεία κτλ. Να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι είμαστε σε καλά νέα, κύριε καθηγητά. Έχει αρχίσει και ο κόσμος, έχουμε αναθαρίσει όλοι μας, βλέπουμε και τα κρούσματα, βλέπουμε και τα νοσοκομεία που αδειάζουν, μονάδες που κλείνουν, COVID κτλ. Τι γίνεται? Ναι, είναι όπως τα λέτε, είναι σε πολύ καλή κατάσταση η όλη αυτή η ιστορία της επιδημίας. Πολλές κλινικές COVID αυτή τη στιγμή μένουν χωρίς ασθενείς και η δικιά μας έναν ασθενή έχει αυτή τη στιγμή που έχει κυρίως διεκπαιρεωτικό χαρακτήρα η παραμονή του για να λύσουμε διάφορα υποκείμενα προβλήματα που υπάρχουν. Έναν ασθενή έχει στο νοσοκομείο κάτω? Έναν ασθενή έχουμε στην Πάτρα. Μετά από 70 τόσες μέρες και την αρχική έφοδο που έγινε ασθενών, ξέρετε, τη δραματική κοινή εικόνα που είχαμε στην αρχή, τώρα φτάσαμε ευτυχώς στο σημείο να έχουμε μόνο έναν ασθενή. Και αν μου επιτρέπετε, έχετε κενώσει την μονάδα από ασθενείς COVID, έτσι? Αυτό είναι. Ναι, έχουμε έναν ασθενή στη μονάδα της αρνητικής πίεσης. Η κλινική COVID, ναι. Αρχίζαμε, ξέρετε, τώρα στα νοσοκομεία υπάρχει το θέμα ότι πρέπει να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εγώ. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται τώρα στα νοσοκομεία. Έχει αρχίσει ο κόσμος να επιστρέφει. Έχουν αρχίσει. Ακριβώς. Είναι όλα τα νοσήματα αυτά που είχαν μείνει πίσω, τα οποία τώρα ξανάρχονται και έχουμε πολλά χειρουργία, ογκολογικούς ασθενείς, ασθενείς οι οποίοι έχουν χρόνια προβλήματα και χρειάζονται νοσηλεία και σε μεγαλύτερο βαθμό. Άρα, κύριε καθηγητά, επειδή διάβασα και τις δηλώσεις που κάνατε για αυτές τις πρώτες ημέρες που ζήσατε στο νοσοκομείο στο Ρίο, που τις περιγράψατε περίπου ως εφιαλτικές. Με αυτή την εικόνα που μας περιγράφει τώρα να καταλάβουμε ότι τελειώσαμε με τον κορονοϊό? Όχι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ προχωρημένη άποψη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εξαιρετική φάση, σε μια μεγάλη ύφεση της επιδημίας. Υπάρχουν ακόμα κρούσματα. Είδατε, και χθες υπήρχαν 10 κρούσματα. Είμαστε σε επιφυλακή, γιατί ποτέ δεν ξέρει κανείς. Υπάρχει κυρίως ο κίνδυνος, όχι από την κοινότητα. Φαίνεται να έχει παγιωθεί η εικόνα από την κοινότητα. Δηλαδή, έχουμε τη χαρά τώρα να έχουμε περάσει και 15 μέρες από την εφαρμογή των μέτρων της επανόδου, ξέρετε. Από 4 Μαΐου και μετά. Ναι. Άρα τώρα έχουμε πιάσει την πρώτη φάση των σχολείων. Την πρώτη φάση, την πρώτη εβδομάδα, ας πούμε, από τις 4 μέχρι τις 11 του μηνός. Νομίζω έχουμε καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Προστίθενται, βέβαια, οι εικόνες που θα έχουμε από την άρση των υπολείπων μέτρων. Τα πολλά και βαριά, καταλαβαίνετε, έρχονται αυτό τον καιρό με την. Τώρα δηλαδή τι σας φοβίζει, κύριε καθηγητά? Γιατί θα έχουμε και ξένους σε λίγο, θα αρχίσει και ο τουρισμός. Ανακοινώθηκαν και τα μέτρα χθες, η εστίαση Δευτέρα. Τι είναι αυτό που σας φοβίζει? Γι' αυτό σας λέω, είμαστε ακόμα σε επιφυλακή, γιατί όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Δηλαδή, και στις περιοχές που υπάρχουν μονάδες, σαν τη δικιά μας και τις υπόλοιπες μονάδες αναφοράς, πρέπει να είναι σε επιφυλακή και σε ενάργεια οτιδήποτε εμφανιστεί. Αλλά παράλληλα, λόγω του τουρισμού, θα πρέπει να ετοιμάζονται και μερικά νησιά για την παροχή πρώτων βοηθειών, πρώτης βοήθειας, ακόμα και διαμετακομιστικής, ας πούμε, διαδικασίας, σε περίπτωση που κάποιοι από τους ανθρώπους που θα πάνε εκεί ασθενήσουν. Ειδικά για την νησιωτική χώρα, δεν είναι καθόλου απλό. Υπάρχουν υποδομές, είναι έτοιμα τα νησιά να σηκώσουν αυτό το βάρος? Μερικά νησιά είναι έτοιμα, ειδικά τα μεγάλα νησιά. Έτοιμα τώρα, καταλαβαίνετε τι έννοια έτοιμα, εξαρτάται και από το φορτίο που θα αντιμετωπίσει κάποιος. Αλλά δεν φαντάζομαι να είναι τέτοιο που να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον στα μεγάλα νησιά της χώρας. Τα υπόλοιπα θα πρέπει, χρειάζονται αναπροσαρμογή. Χρειάζεται κάποια διαδικασία να ετοιμαστεί, ούτως ώστε σε μεγάλα κέντρα υγείας να στελεχωθούν από προσωπικό, να υπάρχουν δυνατότητες γρήγορων τεστ σε περίπτωση που θα υπάρχουν πιθανά κρούσματα και κυρίως να υπάρχει δυνατότητα αερομεταφορών. Αυτό είναι το βασικό από όλα, το ΕΚΑΒ, για να μπορέσουν οποιοδήποτε. Μην το χρωσουζεύουμε κιόλας, δεν μου αρέσει αυτό. Να το αντιμετωπιστεί άμεσα, λέτε. Ελπίζω να μην χρειαστούν όλα αυτά, να πάνε όλα καλά. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι, γιατί η Ελλάδα θα φορτωθεί και τουρισμό πολύ και θα παρακολουθείτε με κι άλλη αυτή την εποχή. Αντιλαμβάνεστε. Πόσο μεγάλο είναι το ρίσκο να έρθουν οι τουρίστες έτσι όπως σχεδιάζεται? Χωρίς τεστ, λες. Χωρίς τεστ, χωρίς άλλα μέτρα προηγουμένως. Κοιτάξτε. Όλα τα πράγματα έχουν ένα ρίσκο. Δυστυχώς και από τη μέρα που ανοίξαμε την κοινωνία, να πούμε απλά, όλοι είμαστε σφιγμένοι ότι μπορεί κάτι να συμβεί. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, κάθε βήμα που παίρναμε, είχε και ένα μικρό ρίσκο. Μικρό ή μεγαλύτερο, βέβαια. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, προφανώς δεν μπορούμε να κλείσουμε την κοινωνία άλλο. Εγώ σκεφτόμαστε ότι αν συμβεί κάτι παρόμοιο με το περσινό, που χτυπάω ξύλο γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο,
θα είναι αδύνατο να κάνουμε πάλι lockdown και τέτοιες διαδικασίες. Θα είναι πάρα πολύ βαριές για την κοινωνία. Αν χρειαστεί, θα τις κάνουμε φυσικά. Αλλά θέλω να πω, κάθε φορά που κάνουμε ένα βήμα, παίρνουμε ένα ρίσκο. Έχουμε την ικανοποίηση αυτή τη στιγμή όμως να δούμε ότι όχι για μας, για την κοινωνία. Γιατί εμείς, εντάξει, οι επιστήμονες είμαστε, λέμε τα υπέρ και τα κατά. Για την κοινωνία, λοιπόν, φαίνεται ότι το ρίσκο αυτό το πήραμε, βγήκε σε καλό. Κύριε δεν καθηγητά, πώς θα ελέγχετε τώρα ότι ο τουρίστας που έρχεται από το εξωτερικό δεν έχει COVID? Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Το να ελέγχεται κάποιος αν έχει COVID ή όχι, ακόμα και με τα γρήγορα τεστ, γιατί τα μοριακά τεστ, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνονται στον τουρισμό. Δεν θα χρειάζεται να μην κάνουμε τουρισμό. Τα μοριακά τεστ είναι κάτι που είναι χρονοβόρο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πει τόσα εκατομμύρια άνθρωποι να κάνουν μοριακά. Μοριακά γρήγορα μπορεί να τα κάνουν. Υπάρχουν μοριακά τεστ τα οποία έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν για γρήγορη διάγνωση. Ακόμα όμως δεν έχουν πιστοποιηθεί και αυτά και έχουμε και ένα ενδεχόμενο ψευδοθετικού, ψευδοαρνητικού. Η ευαισθησία του δεύτερου δεν είναι εξαιρετική. Θα δώσουμε μια σαφώς καλύτερη εικόνα από το να μην κάνουμε τίποτα. Θα δώσουμε μια εικόνα. Υπάρχουν βέβαια τα υπόλοιπα μέτρα. Τα μέτρα ενημέρωσης, ερωτηματολογίων, θερμοκρασίας, μάσκας κλπ. Και κυρίως τη δυνατότητα άμεσης διάγνωσης και απομόνωσης όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, ναι. Επίσης, θα πρέπει να πει κανείς ότι, και το συζητάμε εμείς υγειονομικοί είμαστε και πρέπει να δίνουμε τα σωστές απόψεις και προτάσεις, συζητιέται σε περιπτώσεις που υπάρχουν χώρες υψηλής επιδημιολογικής βαρύτητος στην εποχή εκείνη, να το ξαναδούμε το θέμα για τις χώρες αυτές. Δηλαδή, όταν υπάρχει κάπου. Αν μπορούν να έρχονται, λέτε, από ακριβώς, αυτές τις χώρες. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί ο συντελεστής επιδημιολογικής βαρύτητος της νόσου, ας πούμε το άρρωπο, το λέμε τελευταία. Και ο αριθμός των τουριστών πρόκειται να έρθουν από τις χώρες αυτές. Αυτό δημιουργεί. Αυτό γίνεται σε φάσεις, δεν θα γίνει ενιαίο. Το είδαμε χθες πώς αναπτύχθηκε. Ακριβώς. Γίνεται σε φάσεις. Πρώτη φάση δεν θα περιληφθούν αυτές οι χώρες. Ακριβώς. Πρέπει να δούμε τι γίνεται την εποχή που θα ανοίξει ο τουρισμός, δηλαδή τις 15 νομίζω του μηνός. Την 1η Ιουλίου, μάλλον. Την 1η Ιουλίου που θα ανοίξουν οι υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει τώρα. Τότε λάβετε υπόψη ότι η επιδημία έχει ύφεση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σαν και εμάς, αλλά. Αφού υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες. Πάμε, κύριε καθηγητά. Και πιθανώς, και πιθανώς να τεθεί και το θέμα των αντιπροσωπευτικών, των δειγματοληπτικών τεστ σε μερικές περιπτώσεις, θα έχει ένα μεγάλο γκρουπ από μια χώρα. Για να έχετε κάποια στοιχεία στη διάθεσή σας. Για να έχουμε μια εικόνα τι υπάρχει εκεί. Τα δημοτικά σχολεία πρέπει να ανοίξουν τώρα, έστω και για λίγες ημέρες. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και ακούω και συναδέλφους σας να λένε δημόσια πως διαφωνούν ειδικά με το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και πως θεωρούν ότι είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ρίσκο το οποίο δεν πρέπει να το πάρουμε τώρα. Εσείς τι λέτε? Ναι, επειδή δεν. Η λέξη πρέπει να είναι λίγο βαριά για τα δημοτικά σχολεία. Τα δημοτικά σχολεία και ασφαλώς θα μπορούσαν και να ανοίξουν, ασφαλώς θα μπορούσαν και να μην ανοίξουν. Με το δεδομένο λοιπόν ότι δεν είναι αδύρυτη ανάγκη να ξεκινήσουν τα δημοτικά, γι' αυτό το λόγο μπαίνουν και πολλές οι απόψεις. Αν ήταν αδύρυτη ανάγκη, δεν θα υπήρχαν πολλές απόψεις. Δεν βεβαίω, υγειονομικά είμαστε μια χαρά. Είναι καλή εποχή να ανοίξει κάτι τώρα, ακόμα και τα δημοτικά σχολεία, με βάση τα δεδομένα αυτά και με το πολύ μικρό ρίσκο που υπάρχει, που όπως σας είπα, σε όλα υπάρχει ρίσκο, θα μπορούσαν να ανοίξουν. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να ανοίξουν και πόσο βάρος επιδημιολογικό μπορεί να έχει αυτό. Επομένως, από εμάς. Γιατί είναι σημαντικό να ανοίξουν, μπορείτε να μας το αιτιολογήσετε αυτό? Σε ποια βάση, στη βάση ας πούμε της επιστροφής σε μια κανονικότητα όπως όλοι μας, γιατί πρέπει να ανοίξουν, θα πει κανείς. Της πρόβας για το Σεπτέμβριο, ίσως. Όχι. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο παίζει, η πρόβα για το Σεπτέμβριο, γιατί δεν κάνουμε πρόβες με τέτοια θέματα. Προφανώς θα χρειαστεί και το Σεπτέμβριο να γίνει κάτι αντίστοιχο και προφανώς και τότε θα υπάρχουν απόψεις και προφανώς τότε όμως πρέπει να ανοίξουν. Είναι δεδομένο αυτό. Ό,τι άποψη έχω εγώ για το να ανοίξουν τα δημοτικά πέραν της υγειονομικής, την έχετε και εσείς. Δηλαδή υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Από όλους μας μπορεί να κριθούν όλα αυτά. Είναι σαφώς επιστροφή στην κανονικότητα, κατ' εμέ. Δηλαδή όταν όλα τα άλλα ανοίξανε και επιστρέψαμε, ένα από αυτά είναι και τα μικρά παιδάκια που θέλουν να γυρίσουν στο σχολείο τους, να ξεχάσουν ότι έγινε κάτι αυτή την εποχή, ότι κλειστήκαν στα σπίτια τους. Και επίσης, το είχα πει για τα γυμνάσια και τα λύκεια προσωπικά από την αρχή, ότι εάν κάποιος βγαίνει έξω στην κοινωνία, είναι καλύτερα να περνάει πρώτα από έναν ρυθμό εκπαίδευσης. Δηλαδή, στο σχολείο υπάρχει επιτήρηση, υπάρχει ο δάσκαλος, τα διαλύματα θα επιτηρούνται, τα παιδιά δεν θα είναι στην πλατεία που τρέχουν και παίζουν μεταξύ τους. Κάποιος θα τα παρακολουθεί, κάποιος θα τα διορθώνει στις κινήσεις που κάνουν. Έχουν ακούσει και από τους γονείς, έχουν μπει στο μυαλό τους το θέμα. Ακριβώς. Οι γονείς έχουν πάρει πληροφόρηση. Ρίχνετε όμως και την ευθύνη στη μαμά και τον μπαμπά να πάρει την απόφαση αν θα στείλει το παιδί. Εντάξει, όλοι έχουμε ευθύνη για όλα. Δεν ρίχνει κανείς καμιά ευθύνη. Δεν είναι καλή εποχή αυτή να λέμε να ρίχνουμε ένα στην ευθύνη των άλλων. Πρέπει όλοι μαζί συμμετοχικά να δράσουμε, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πέραν των υγειονομικών υπάρχουν και τα υπόλοιπα θέματα. Για εμάς, να σας πω, ήταν εύκολο να μαζευόμαστε και να λέμε: όχι τέρμα στην καραντίνα, μια χαρά πάμε, θα ζήσουμε μια χαρά, δεν θα κολλήσει κανείς, θα σβήσει ο ιός, γιατί πού να μεταδώσει άμα κλείσουμε σπίτια μας. Έλα που δεν γίνονται αυτά. Γι' αυτό είμαστε και πολλές φορές στη δύσκολη θέση να συνεκτιμούμε
και άλλα θέματα, mm-hmm. κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, ξέρετε. Ναι, ναι. Βασικά όμως μιλάμε υγειονομικά. Υγειονομικά λοιπόν αυτή τη στιγμή οι δυνατότητες να γυρίσουμε αυτή τη στιγμή, ξαναδούμε. Είμαστε στην καλύτερη στιγμή ακόμα, για να γυρίσουν, λέτε. Είμαστε σε καλή στιγμή. Αυτό είναι, νομίζω αυτό είναι. Ότι θα είναι και καλύτερη μάλλον με τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα στην επιδημία. Μάλιστα. Αλλά και να μην ανοίξουν πάλι δεν θα τρελαθούμε αν τα υπόλοιπα ζυγιστούν ότι είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να ανοίξουν. Εδώ είμαστε, καλώς. Να αποφασίσουμε από κοινού. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Πορτοσάλη.